Καθημερινά συναντάμε περιστατικά τα οποία χρήζουν προηγμένη καρδιακιακή απεικόνηση και σε αυτό έχει συμβάλει πολύ τα τελευταία χρόνια η ανάπτυξη του δυσδιάστατου υπερίχου καρδιά. Ε, συγκεκριμένα για να καταλάβετε, ο 3D υπερίχο καρδιά εξ αρχή προέκυψε για να βοηθήσει του καρδιοχυριού να αντιμετωπίσουν περιστατικά μητροειδού βαλβίδο. Και ποιο είναι το όφελο αυτή τη ε, τεχνική, Είναι ότι μπορούμε. Να δούμε ακριβώ τη βαλβίδα όπω τη βλέπει ο χειρουργό τη στιγμή που ανοίγει τον αριστερό κόλπο. Είναι η λεγόμενη Surgeon's View. Οπότε μπορούμε να απεικονίσουμε τη μητροειδή βαλβίδα πριν καν μπει ο χειρουργό μέσα, να δούμε ακριβώ τι ανομαλίε τη και να του δώσουμε ε, τι κατευθύνσει για το πώ να επιδιορθώσει τη βαλβίδα αυτή, να μειώσει το χρόνο σωματικής κυκλοφορία και να έχει τα βέλτιστα αποτελέσματα. Έτσι λοιπόν, η τρισδιάστατη απεικόνηση ε, ε, χρησιμεύει καθημερινά σε περιστατικά, αλλά χρησιμεύει και στι περιπτώσει που έχουμε επιπλοκέ, όπω το περιστατικό που θα σα δείξουμε τώρα, το οποίο αντιμετωπίστηκε στο νοσοκομείο μα, από το εργαστήριο υπερίχων στο οποίο βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή. Ε, πρόκειται λοιπόν για μία γυναίκα 48 ετών, η οποία προπενταετία είχε ε, χειρουργηθεί για επιδιόρθωση μητροειδού βαλβίδο λόγω μια βαριά πρόπτωση, και στην πενταετία επάνω φάνηκε ότι ε, υπήρχε, υπήρχε ξανά νέα ανεπάρκεια μητροειδού βαλβίδο και η τρισδιάστατη επικόνηση μπόρεσε να μα δείξει. Ότι εδώ βλέπετε τη Μητροειδή βαλβίδα, την παρουσία του δακτυλίου ε, γύρω από τα όρια τη μητροειδούς και βλέπετε ότι υπάρχει μια ρήξη συνθετική χορδής, η οποία οδηγούσε σε μια βαριά ανεπάρκεια. Έτσι λοιπόν αποφασίστηκε σε αυτή την ασθενή να γίνει ένα ριντού χειρουργείο, δηλαδή να προχωρήσουμε σε αντικατάσταση πλέον τη ε, βαλβίδα με μια μηχανική βαλβίδα ε, δύο δίσκων. Με μια δίφυλη μεταλλική βαλβίδα. Ε, αυτό που προέκυψε κατά τη διάρκεια τη επέμβαση είναι ότι. Τοποθετώντα αρχικά τη βαλβίδα υπήρξε μια δυσλειτουργία με αποτέλεσμα ο ένα από του δύο δίσκου να μην λειτουργεί και αυτό μπόρεσε να το πεικονίσει ξεκάθαρα η τρισδιάστατη ηχοκαρδιογραφία και μα έδωσε το περιθώριο να μπορέσει ο καρδιοχειρουργός να προχωρήσει ξανά σε επανεπέμβαση την ίδια στιγμή χωρί να χρειαστεί να βγάλει την ασθενή από το χειρουργείο μέσα. Και συγκεκριμένα θα σα δείξω μια εικόνα. Βλέπετε εδώ λοιπόν. Αυτή είναι η μεταλλική μικροειδή βαλβίδα που έχουμε τοποθετήσει και φαίνεται ξεκάθαρα ότι ενώ ο ένα δίσκο ανοιγοκλίνει κατά τη διάρκεια τη συστολή και τη διαστολή πάρα πολύ καλά, ο άλλο δίσκο είναι καθυλωμένο. Και αυτό μπορεί να οφείλεται είτε σε δυσλειτουργία τη βαλβίδα ή μπορεί να οφείλεται σε, κάποιο κόλμα από τον υποβαλβιδικό μηχανισμό. Το αποτέλεσμα είναι όμω ότι υπάρχει μια σοβαρή στένωση, μια δυσλειτουργία και εφόσον το αποδεικνύω εγώ στον καρδιοχειρουργό, θα πρέπει επιτόπου να μπει και να κάνει χειρισμού, έτσι ώστε να έχουμε το βέλτιστο αποτέλεσμα. Έτσι λοιπόν, ο χειρουργό έκανε αυτά που έπρεπε, με αποτέλεσμα αυτή να είναι η τελική εικόνα τη μητροειδού βαλβίδα, που φαίνεται ξεκάθαρα ότι και οι δύο μεταλλικοί δίσκοι ανοίγουν και κλείνουν πάρα πολύ καλά. Φτιάξαν τα αιμοδυναμικά τη ασθενού και μπόρεσε το περιστατικό, μεταφέρθηκε στη μονάδα σε πολύ καλή κατάσταση, αποσωλυνώθηκε και πήρε εξιτήριο αιμοδυναμικά σταθερή σε πολύ καλή κλινική ε, κατάσταση. Αυτό είναι ένα περιστατικό λοιπόν στο οποίο η χρήση του τρισδιάστατου υπερήχου μπόρεσε και μας βοήθησε στο να έχουμε ένα άριστο αποτέλεσμα και να βοηθήσουμε μια ασθενή η οποία είναι νέα και καταλαβαίνετε ότι χειρουργήθηκε για δεύτερη φορά. Τέτοιου είδου περιστατικά λοιπόν μπορούν να αντιμετωπιστούν στο διαβαλκανικό με τη χρήση τη τρισδιάστατη απεικόνηση και μπορούμε να αυξήσουμε κατά πολύ τα αποτελέσματά μας και την επιτυχία τόσο των καρδιοχειρουργικών επεμβάσεων όσο και άλλων διαδερμικών επεμβάσεων.